Από το πρωί δεν έχει εμφανιστεί απόρριπα το φόρο, μάλλον επειδή είμαστε εδώ δεν τολμούν να έρθουν. Επόμενες κινήσεις μας είναι να προσφύγουμε να πάρουμε προσωρινά μέτρα. Ήδη ο δικηγόρος πρωί-πρωί αύριο θα καταθέσει την προσφυγή. Θα κάνετε λοιπόν ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης. Κατά της απόφασης, ναι, γιατί θεωρούμε ότι είναι εδώ ο χώρος εδώ, είναι περιβαλλοντικός. Το Μέναλο όλο ανοίγει στο Natura 2000. Η ίδια η νομαρχία, η περιφέρεια, έχει βγάλει απόφαση που έχει καταργήσει την χωματερή. Έχει κάνει μελέτες και έχουν υπογραφεί και οι μελέτες. Πώς να λειτουργήσει η χωματερή. Πώς νιώσατε χθες όταν ακούσατε την απόφαση του κ. Παυλή να τα φέρει στο Λεβίδι και εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί και συνάντηση. Είχε έρθει στο χωριό σας, σας είχε κάνει την πρόταση και είχατε αρνηθεί. Εντάξει, ο Δήμαρχος δουλειά του κάνει και εμείς προστατεύουμε το χώρο μας. Το μήνυμα που θέλετε να του στείλετε ποιο είναι. Να είναι λίγο πιο. Να τα δει τα πράγματα πιο ψύχρεμα και να μην προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα το δικό του, να το φορτώσει σε εμάς. Αυτά τα είχε υπολογίσει πριν εκλεγεί Δήμαρχος. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε το χώρο εδώ να αποτεθούν σκουπίδια. Να δοθεί όμως οριστική λύση και αυτά τα πέρα δόθε δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Θα μείνετε εδώ στη χωματερή και θα φυλάτε μυθυμερών ως ότου αρθεί ίσως η απόφαση και πάρει κάποια άλλη απόφαση. Αυτό ακριβώς που είπατε, εδώ θα είμαστε και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτή, να μην τη χαρακτηρίσω αλητία. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στον Δήμαρχο και σας ρωτώ γιατί πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί στο χωριό σας, σας είχε προτείνει να τα φέρει στη χωματερή και τότε είχατε αρνηθεί. Παρ' όλα αυτά η απόφασή του έδειξε και πάλι το Λεβίδι. Απορούμε γιατί επιμένει. Απορούμε από ότι επιμένει και είμαστε αντίθετοι σε αυτό που είπε να σας κάνουμε ένα μικρό έργο για να μην μιλήσετε. Δεν μοιράζουμε καθρεφτάκια στους μαύρους της Αφρικής. Σας πρότεινε να γίνει κάποιο έργο, να σας δώσει κάποια χρήματα για έργο στο χωριό σας για να δεχτείτε τα σκουπίδια. Κάτι τέτοιο ακριβώς είπε. Εμείς δεν το δεχόμαστε και το θεωρούμε απαράδεκτο, όπως θεωρούμε απαράδεκτη και την ανακοίνωση που έβγαλε. Επειδή ο Φιλοτεχνικός Σύλλογος εδώ του χωριού μας έκανε μια συγκέντρωση να ενημερώσει τους κατοίκους, αμέσως είδαμε μια ανακοίνωση ότι επειδή ο Σύλλογος μάζεψε τους κατοίκους, το βάζουμε τιμωρία και σταματάμε. Αυτά ανήκαν σε άλλες εποχές, θα πρέπει να ξεπεραστούν και θα πρέπει να λειτουργούμε τέλος πάντων και περιμέναμε από τον νυν δήμαρχο κάτι καλύτερο. Πρώην Δήμος Λεβιδίου, πριν συνοθούμε με την Τρίπολη, είχε πάρει ο Δήμαρχος μια απόφαση και έφερε τα σκουπίδια εδώ παρανόμως, γιατί είναι μια μοναδική χωματερή που είναι στις πρόποδες του Μενάλου και είναι περιοχή Natura και λοιπά, τα γνωστά. Έπρεπε λοιπόν να πάνε κάπου αλλού τα σκουπίδια και αυτά τα λίγα που ερχόντουσαν εδώ, όχι τώρα να έρθουν της Τρίπολης. Πόσο μάλλον με αυτόν τον τρόπο που θέλει ο κ. Παυλής, χήμα κλπ. Αυτά πρέπει να οργανωθούν, να γίνει ένας δερματοποιητής, να πει ένα ειδικό χαλί, δεν ξέρω τι βάζουν από κάτω και να πάνε τα σκουπίδια όπου τα βάλουν ή να τα φέρουν εδώ σε ένα άλλο μέρος. Δεν είμαστε ενάντια στα σκουπίδια, κάπου πρέπει να πάνε. Αλλά όχι έτσι, οργανωμένα και με μελέτες περιβαλλοντικές κλπ. Τις δεσμεύσεις του κ. Παυλή ότι θα μείνουν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα στην περιοχή σας τα απορρίμματα και αμέσως μετά θα περάσουν σε προσωρινή διαχείριση, τις πιστεύετε? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. 3,5 χρόνια ο Σμυρνιώτης τα έστελνε στην Αθήνα, βολευόταν, δεν έκανε τίποτα. Τώρα σε 3 μήνες ο Παυλής θα κάνει μελέτες, θα τελειώσουν οι μελέτες και θα προχωρήσουν. Ήδη έχουν πάει στη Συμβουλία της Επικρατείας κάτι που θέλει να πάει εκεί στον χώρο. Έχετε προχωρήσει και εσείς στα ασφαλιστικά μέτρα? Ναι, έχουμε βάλει κάποιο δικηγόρο εδώ η ομάδα πρωτοβουλίας και θα προχωρήσουν άμεσα, νομίζω και σήμερα. Δεν μπορούν τα σκουπίδια να είναι στις πρόποδες του Μενάλου. Αυτό είναι de facto. Το ξέρουν και αυτοί. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκαναν αυτό και ο Παυλής και τα έφερε εδώ τώρα, είπε θα τα φέρει μάλλον. Δεν ξέρω γιατί. Για να πει στους τριπολισσόντες ότι προσπαθεί, δεν ξέρω τι. Πάντως δεν είναι λύσεις αυτές να πηγαίνουν τα σκουπίδια έτσι κύμα. Πρέπει να γίνει κάτι οργανωμένο. Μέχρι τότε τι θα γίνει δεν ξέρω. Έχει βρεθεί κάποιος εκπρόσωπος από τη Δημοτική Αρχή εδώ για να σας μιλήσει? Όχι, όχι. Πήγαν χθες το βράδυ μια ομάδα πρωτοβουλία στο Δήμο. Αλλά και εκεί ήταν οι κινήσεις σπασμωδικές, προκαλούσαν οι κύριοι, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, πάντως δεν βρέθηκε αποτέλεσμα. Είστε ανοιχτοί στο να έρθει κάποιος δημοτικός σύμβουλος εδώ και να συζητήσετε την όλη υπόθεση? Βέβαια είμαστε ανοιχτοί, αλλά τι να συζητήσουμε, να δούμε τα σκουπίδια στο Μέναλο. Τι να συζητήσουμε. Και χήμα έτσι όπως θέλουμε. Νομίζω ότι είναι αδιανόητο. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παυλή, όταν ήρθε στο Λεβίδι να μας ζητήσει την ψήφο μας και να την ρίξουμε και είχε τη λύση στο τσεπάκι του όπως μας έδειξε μέχρι τώρα, γιατί μας έλεγε ότι θα φέρω τα σκουπίδια στο Λεβίδι, ούτως ώστε όποιος τους έριξε ένα ψήφο, να το εγώ θα μπορούσα να το ρίξω 2, γιατί έριξα μόνο 1.
Αυτό ήθελα μόνο να πω στον κύριο Παυλή. Πιστεύετε ότι σας εξαπάτησαν από την πλευρά του Δήμου? Σίγουρα δεν μας είπαν την αλήθεια. Θα μπορούσαν να μας είχαν πει την αλήθεια. Θα μπορούσαμε κι εμείς με κάποιο τρόπο, σε συνεννόηση με το Δήμο, να δεχτούμε για να διάσει να διάσουν την Τρίπολη από τα σκουπίδια, αλλά με δεσμεύσεις, όχι με αυτές που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, με δεσμεύσεις πραγματικές, με ανθρώπους που φοράνε παντελόνια. Εμείς δεν έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα κάποιον.